Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην καινούρια σεζόν του Hellenic TV. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί αρχίζω τη σεζόν με ένα ιδιαίτερο και εξαιρετικό φιλοξενούμενο. Ένα από τα σπουδαιότερα μουσικά ταλέντα που έχει γεννήσει η Ελλάδα και έχει καταφέρει να αναγνωριστεί, να αγαπηθεί και να τιμηθεί με πολλά βραβεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ο εθνικομουσικολόγος Δόκτωρ Μαθαίος Τσακουρίδης επάξια έχει κερδίσει τον τίτλο του «Φαινόμενο» και μας τιμά με την παρουσία του σήμερα μέσω διαδικτύου. Καλησπέρα, Μαθαίο μου! Καλώς. Κάνατε τόσο ωραία εισαγωγή και είπατε τόσο όμορφα λόγια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας. Να ξέρετε ότι ό,τι έχετε πει και ό,τι έχετε περιγράψει είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αγάπης και αφοσίωσης για τη μουσική. Και όταν αναγνωρίζονται αυτά, είναι ακόμη πιο σημαντικό. Σίγουρα το έχετε κερδίσει με τους κόπους σας, Μαθαίο μου. Θέλω να αρχίσουμε με το καλοκαίρι που μας πέρασε, που σίγουρα ήταν πολύ διαφορετικό από οποιοδήποτε καλοκαίρι. Πώς το αντιμετώπισες αυτό? Φαντάζομαι θα χρειάστηκε να γίνουν πολλές αλλαγές και μάλιστα είχα ακούσει σε μία ραδιοφωνική εκπομπή ότι έκανες παράκληση προς τους αρμόδιους να επιτρέψουν στις εκδηλώσεις, στα πανηγύρια, γιατί όχι μόνο για εμάς, δεν χρειαζόμαστε αυτά. Ξέρετε, αντίκρισμα. Τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά ως χώρα και η Ελλάδα έφτασε στο σημείο να είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ευρώπη. Από τη στιγμή όμως που, και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, ότι ανοίξανε τα σύνορα για να έρθουν οι τουρίστες από όλες τις πύλες εισόδου, αεροδρόμια, από τα βόρεια σύνορά μας, σίγουρα η κατάσταση έγινε χειρότερη. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο τον καλλιτεχνικό κόσμο είναι ένας παραλογισμός που υπήρχε, διότι λάβαμε πολύ αυστηρά μέτρα όλοι μας, αλλά έβλεπες αλλού γινόταν εκδηλώσεις και φεστιβάλ και αλλού δεν γίνονταν. Και έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ναι, να αποδοθούν ευθύνες, αλλά να αποδοθούν ευθύνες σε όλους. Αν είναι να δουλέψουν όλοι, ας δουλέψουν όλοι. Όχι η μισή και η άλλη μισή να μην δουλέψουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή αυτή η πανδημία έχει εκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά ο τομέας του πολιτισμού, είναι λυπηρό να μην έχει παρουσία και μάλιστα δυνατή παρουσία αυτά τα δύσκολα χρόνια, αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε. Όντως ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, αγαπητή μου Βασούλα. Δεν έχουμε δουλέψει από το Μάρτιο, έχουμε κάνει όλες και όλες 2-3 δουλειές. Ευελπιστούμε όλοι ότι με την έβρεση του εμβολίου, όπως και εσείς, όπως και όλος ο κόσμος, θα επανέλθουμε στην πλήρη κανονικότητα. Όχι απλά σε μια κανονικότητα με μέτρα, στην πλήρη κανονικότητα, γιατί ο κόσμος δεν θα το αντέξει για πολύ καιρό αυτό. Ακριβώς έτσι, Μαθαίο μου, γιατί δεν είναι, όπως είπα και πριν, για τους καλλιτέχνες, αλλά και εμείς το χρειαζόμαστε αυτό. Και κυρίως οι δικές σας εκδηλώσεις είναι κάτι που ξεσηκώνει κόσμο, μας κάνει να ξεχνάμε, δηλαδή μας δίνει ενέργεια και κουράγιο και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσετε να μας παρουσιάσετε κάτι και εμείς από το Λονδίνο ας τα βλέπουμε και από τη τηλεόραση. Μακάρι, μακάρι να γίνει αυτό, γιατί ο πολιτισμός μας είναι ένα από τα πλέον κυρίαρχα εξαγώγημα ήδη. Οπότε θα πρέπει να τα στηρίξουμε, να τα βοηθήσουμε, να τα προωθήσουμε και δεν θα πρέπει να στερείται ο κόσμος το οικουμενικό ελληνικό πνεύμα.
Ακριβώς. Με όλες τις μορφές του. Θέατρο, μουσική, χορός. Δεν θα πρέπει να τα στηρίζουμε. Είναι ζωή και υγεία. Τι λοιπόν, μου θυμίζεις, αγαπητή μου Βασούλα, για το Λονδίνο, τι μου θυμίζεις. Έτσι, ε. Πόσα όμορφα χρόνια, 15 πανέμορφα χρόνια, στη Βρετανική πρωτεύουσα. Εκεί ήρθα 17 χρονών, 17,5 χρονών, με δύο βαλίτσες στο χέρι. Ήρθα το 1996, προδίδω και τα χρόνια μου τώρα. Αλλά ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Εμπειρία. Και μάλιστα το είχες κερδίσει πάλι αυτό, γιατί αφού προηγήθηκε ότι κέρδισες πρώτο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό, μετά είχες την υποτροφία. Και αυτό πιστεύω ήταν ο λόγος που σε είχε φέρει στο Λονδίνο, όπου έκανες τις σπουδές σου, το διδακτορικό σου και μάλιστα με ένα πολύ πολύ ωραίο θέμα, που μετά ακολούθησαν αυτά το φαινόμενο που, όπως είπα, και το, πραγματικά το αξίζεις. Τι έχεις να μας πεις για όταν ήρθες εδώ και μετά αυτό έφερε πολλές εμφανίσεις, δηλαδή σε πολύ μεγάλους χώρους, όπως το Royal Albert Hall, ακόμη έχεις παίξει την Ποντιακή Λύρα, για τον πρίγκιπα Κάρολο, με συμφωνικές, συνέπραξες με συμφωνικές ορχήστρες, δηλαδή είναι τόσα πολλά, ακόμη και στο πρώην παλάτι του Σάχη έχεις παίξει. Από όλα αυτά, τι σε είχε αγγίξει περισσότερο, ποιες αναμνήσεις έχεις τέλος πάντων? Ξεχωρίζω κάθε στιγμή, ήταν μοναδική στιγμή και εμπειρία. Ξέρετε, πήραμε πολύ αγάπη από το σπίτι, από τη μαμά και από τον μπαμπά, και εγώ και ο αδερφός μου, γιατί έχουμε κάνει παράλληλες σπουδές. Η μελέτη και η αφοσίωση και η πειθαρχία ήταν πάντα οδηγός, γιατί χωρίς αυτά τα συστατικά δεν μπορείς να προχωρήσεις και να αγγίξεις ένα επίπεδο το οποίο να ικανοποιεί και εσένα, και βέβαια η μελέτη δεν σταματά ποτέ. Συνεχίζεις να μελετάς. Αυτές λοιπόν οι εμφανίσεις ήταν καθοριστικές για ολόκληρη τη ζωή μου, όχι μόνο για τη μουσική. Ξέρετε, δεν είναι και μόνο οι σπουδές. Το γεγονός ότι στην πολυπολιτισμική πρωτεύουσα του Λονδίνου έρχεσαι σε επαφή με μουσικούς και με μουσικούς πολιτισμούς διάφορους ανά τον κόσμο, σου δίνει αυτή την εμπειρία και αυτά τα εφόδια να προχωρήσεις και να ανοίξεις τους μουσικούς ορίζοντες και να δημιουργήσεις και να φτιάξεις καινούργια πράγματα. Θα πρέπει να ξεχωρίσω ότι αγάπη τεράστια πήραμε από την ελληνική, από την κυπριακή παροικία του Λονδίνου. Και βέβαια θέλω να ξεχωρίσω, και θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω στην εκπομπή σας, δύο ευγενείς Κυπρίους από την Λευκωσία, τον κύριο Μάριο Σωτηριάδη και την κυρία Έλλη Σωτηριάδη και όλη την οικογένεια Σωτηριάδη. Θέλω να τους πω και μέσα από την εκπομπή σας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί η αγκαλιά τους ήταν τεράστια και μας βοήθησαν πάρα πολύ στο ξεκίνημά μας στο Λονδίνο, και αυτή η φιλία κρατά για πάντα, και βέβαια πάρα πολλούς φίλους στην ελληνική κυπριακή κοινότητα του Λονδίνου. Όλα αυτά πραγματικά είναι τα χρυσά εφόδια που με βοήθησαν να προχωρήσω στις σπουδές μου. Βέβαια τις αρχές τις είχαμε πάρει και από το σπίτι, αλλά οι σπουδές, η συνάντηση μουσικών, οι σπουδές στο πανεπιστήμιο, τα πτυχία, οι συνεργασίες, όλες αυτές ήταν αυτό το αποτέλεσμα στο να προχωρήσουμε, να παίξουμε, να μοιράσουμε τα συναισθήματά μας και τη μουσική με τον κόσμο, και να αναδείξω αυτό το μικρό το οργανάκι που λέγεται Ποντιακή Λύρα με τις τρεις χορδές, ότι μπορεί να παίξει και κυπριακά και το ρεπερτόριο της Κυριακούς Πελαγίας, που την αγαπώ πολύ και της στέλνω την αγάπη μου,
ρεπερτόριο ξένο και όλα αυτά που λίγο πολύ έχετε παρακολουθήσει μέσα από το διαδίκτυο. Σε αυτό, ναι, πρέπει να πω ότι έχω ενθουσιαστεί πάρα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μία ποντιακή λίρα μπορεί να παίξει το λαμπάτα ή μπορεί να παίξει, τέλος πάντων, τα σπανιόλικα, τα βραζιλιάνικα, όλα αυτά, δηλαδή. Και μάλιστα έχω μάθει, έχω ακούσει, είναι από μία δήλωση που έκανε ο άδελφός σου, ότι λέει, εμείς μπορεί να κουραζόμαστε με τις ώρες, δηλαδή στα μαθήματα, στις διαλέξεις, για να μάθουμε πώς να παίζουμε ένα κομμάτι. Έρχεται ο Μακούλης, λέει, 5-10 λεπτά για να ακούσω και μετά το παίζει, λέει. Είναι αυτό αλήθεια, όντως έτσι? Αλήθεια είναι, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αλήθεια. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα, ξανά επαναλαμβάνομαι, εξάσκησης και μουσικής πρακτικής. Όπως εσείς διαβάζετε πολύ πιο γρήγορα τα νέα από εμάς τους κοινούς πολίτες που δεν έχουμε σχέση με τη δημοσιογραφία και κάνετε σωστά το επάγγελμά σας, έτσι και εμείς μπορούμε να αποτυπώνουμε ήχους, γιατί είναι αυτή η κατεύθυνση που έχουμε πάρει. Το ότι αποτυπώνεις μια μουσική εύκολα σίγουρα είναι αποτέλεσμα εξάσκησης. Πρέπει να το έχεις και λίγο. Σίγουρα πρέπει να το έχεις και λίγο. Αλλά έτσι συμβαίνει. Εδώ θα έλεγα να πάμε να απολαύσουμε ένα απόσπασμα, να δούμε τα θαύματα που κάνει η ποντιακή λύρα. Να τα δούμε. We'll be right back.
τι να πω, ξεσηκώνεις κόσμο με τους ήχους που βγάζει αυτή η ποντιακή λύρα. Και μάλιστα έχω ακούσει ότι κάποια κυρία, ακούγοντας τη ποντιακή λύρα, λέει, δεν ξέρει να χορεύει τους ποντιακούς χορούς, αλλά χόρεψε belly dance, λέει. Τόσο πολύ ξεσηκώνει. Τέλεια. Πολύ. Πάντως παίζουμε και belly dance με την ποντιακή λύρα. Δεν υπάρχει μελωδία που να μην παίζεται. Και belly dance. Δεν υπάρχει ήχος που να μην παίζεται. Η ποντιακή λύρα είναι ένα μουσικό όργανο. Δεν είναι ένα όργανο που παίζει μόνο ποντιακή μουσική. Το βιολί δεν είναι ένα όργανο που σε κάποια κράτη παίζει μόνο. Η Κύπρος δεν έχει δυτικοευρωπαϊκή μουσική παράδοση. Ήρθαν απ' έξω όλα αυτά τα ερεθίσματα. Η Ελλάδα με το κλαρίνο, το οποίο είναι ένα καινούριο σχετικά όργανο, που ήρθε επί Όθωνα, επί Βασιλείος Όθωνα στην Ελλάδα, έπαιζε πολύ λίγο δυτικοευρωπαϊκή μουσική. Περισσότερο έπαιζε την λαϊκή μουσική μας παράδοση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίζει μόνο δημοτικά το κλαρίνο ή το βιολί μόνο νησιώτικα ή η κριτική λύρα μόνο κριτικά. Δεν πάβουν να είναι μουσικά όργανα τα οποία παραδίδονται από τον κατασκευαστή σε τέλεια μορφή, σχεδόν τέλεια μορφή. Άρα λοιπόν είναι από τον εκτελεστή πώς θα μπορέσει να αναπτύξει τις μουσικές ιδιότητες και δυνατότητες του οργάνου. Μαθαίο, πιστεύεις ότι αυτός ίσως είναι ένας λόγος που αγκαλιάζει και η νεολαία την ποντιακή λύρα και ίσως μέσα από αυτό να έχετε και κάποιο στόχο για να κρατήσει παράδοση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έπαιξα βασικά στα Γρεβενά, είναι τα μέρη της μαμάς μου, εκεί δεν ακούν πολύ ποντιακή λύρα. Είναι πολύ λίγα τα χωριά που παίζουν ποντιακή λύρα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ελληνικό και ένα παράδειγμα σε πιο διεθνές επίπεδο. Όταν ανέβηκα να παίξω λύρα, η μουσική μου είπανε μην παίζεις πολύ, γιατί εδώ δεν ακούμε πολύ ποντιακή λύρα. Και τους έπαιξα ένα γρεβενιώτικο με την ποντιακή λύρα. Όταν ήρθαμε στην Αγγλία, επειδή η πολιτισμικότητα και όλο αυτό το περιβάλλον έχει δημιουργήσει μία δεκτικότητα στις ξένες παραδόσεις και στα ξένα ήθημα και έναν σεβασμό, όταν τους έπαιξα στο Πανεπιστήμιο ένα παραδοσιακό, αυστηρά παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι, φυσικά και δεν έγινε κατανοητό. Εδώ θα μου πείτε, δεν γίνεται και πολύ κατανοητό από πολλά μέρη της Ελλάδος, γιατί η Ελλάδα μπορεί να είναι μια μικρή χώρα, αλλά έχει διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, ήθη και έθιμα, αναπεριοχή. Έτσι λοιπόν στην Αγγλία, αφού έπαιξα αυτό το άκρως αυστηρά παραδοσιακό τραγούδι, το σεβάστηκαν, το δέχτηκαν, το εξέτασαν, το άκουσαν. Όταν τους έπαιξα και το God Save the Queen με την ποντιακή λύρα, εκεί ήταν η στιγμή που ξαφνικά αναρωτιέται ο Εγγλέζος ή ο οποιοσδήποτε. Εδώ ακούμε ένα όργανο που ξεπερνά τα όρια και πηγαίνει από την παράδοση στην εξέλιξη. Ποιο είναι αυτό το όργανο, ποια είναι η ιστορία του, τι είναι η ποντιακή λύρα, τι είναι ο πόντος γενικά ως ιδέα. Καταλαβαίνετε ότι παίζοντας και μη ποντιακή μουσική, δίνουμε τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσουν την ποντιακή λύρα και τον ήχο της. Ακριβώς, και μάλιστα έχεις παίξει και είσαι και νομίζω ο μόνος Έλληνας, ο πρώτος που έπαιξε στην ποντιακή λύρα στο Ιράκ και εκεί υπήρχε ένα τρομερό αντίκρισμα από ό,τι είδα και σου είχαν κάνει και κάποιο αφιέρωμα. Εκεί μας αγαπούν πάρα πολύ. Μας αγαπούν πάρα πολύ στην Ανατολή. Αν δείτε την Ελλάδα και την Κύπρο στην υδρόγειο σφαίρα, θα έλεγα ότι λόγω της ιστορίας μας, λόγω του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ταξίδεψε και σε εκείνα τα μέρη, πραγματικά μας λατρεύουν. Όταν πήγαμε στο Ιράκ, παίξαμε στην πόλη Σουλεϊμανία,
Εκεί ο κόσμος έχει ιδιαίτερη σχέση, όχι μόνο με την ιστορία. Μπορεί εμείς για λόγους διάφορους να κρίνουμε διαφορετικά αυτούς τους λαούς, να λέμε εκεί υπάρχει χάος, εκεί πού θα πας εκεί πέρα, πήγαινε στη Ρώμη, πήγαινε... Ναι, εντάξει. Όταν έρχεται η κουβέντα σε επίπεδο ιστορίας ή μουσικής ή τεχνών, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάτι που δεν θα συνέβαινε ποτέ στη Γερμανία ή στην Αγγλία, αν το κοινό ήταν γερμανικό, αυστριακό ή εγγλέζικο. Στη συναυλία αυτή λοιπόν τη συγκεκριμένη, παίζω με τη λίρα. Μισό λεπτό να δω, έχω μια διαθέσιμη λίρα εδώ. Μισό λεπτό να δω, έχω μια διαθέσιμη λίρα. Λοιπόν, παίζουμε τη λύρα, την ποντιακή, έναν αυτοσχεδιασμό που πάει. Έτσι, και μετά κάνουμε μία αλλαγή σε διαφορετική τονικότητα. Δηλαδή, από μη μινορέ, πάμε σε λα. Σε λα ματζόρε. Λάκι τζαζ. Βλέπεις ένα ολόκληρο θέατρο. Καταλαβαίνετε πώς νιώθει αυτός ο κόσμος τη μουσική και πόσο δυνατή σχέση έχει με τη μουσική. Αυτό, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ σε ένα κοινό της Αυστρίας ή της Γερμανίας. Θα μπορούσε να γίνει αν παίζαμε με τη λύρα κάτι διαφορετικό, όπως... κάτι που θα ήταν περισσότερο κατανοητό στη δική τους κουλτούρα. Σίγουρα όμως ήταν μια φανταστική εμπειρία αυτή στο Ιράκ με τον φίλο μου τον Χουσέιν Ζαχάουι από το Ιρακινό Κουρδιστάν, τον οποίον επίσης γνώρισα πού αλλού, στο Λονδίνο. Λονδίνο, αυτό είναι. Και όμως δεν παίζεις μόνο τη λύρα, αλλά πώς ακόμη έγχορδα μουσικά όργανα παίζεις, γιατί έχω ακούσει ότι παίζεις πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι παίζω αρκετά μουσικά όργανα. Θα σας τα δείξω λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε λύρες από το Ιράν, από το Ουσβεκιστάν. Κρέμονται κάποιες ποντιακές λύρες. Βλέπουμε το ινδικό σαρότ, το αφγανικό ρεμπάπ, λαούτο, κιθάρα. Έχω κι άλλον τοίχο βέβαια, αλλά για να μην καταστρέψω την εικόνα και την ποιότητα της εκπομπής, επανέρχομαι στην ασχημό φατσά μου. Θα πάμε. Λοιπόν, και όμως εκτός το ότι παίζεις αυτά τα όργανα, παίζεις ελληνικά κομμάτια με αυτά τα όργανα. Βεβαίως. Αυτό είναι ενδιαφέρον, δηλαδή είναι κάτι το εξαιρετικό. Δεν το πίστευα μέχρι που το είδα και τόσο ζωντανά, τόσο δυνατά. Είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να εκφράσει. Δεν μπορώ να το εκφράσω ούτε εγώ. Είμαι στο δικό μου κόσμο όταν παίζω μουσική. Αφήνεις το έργο σου να μιλήσει για τη δουλειά σου και για το ποιος είσαι. Εγώ ό,τι κάνω, το κάνω από πραγματική αγάπη και... Εντάξει, έχω την ικανότητα οποιαδήποτε μελωδία ακούω να την αποτυπώνω και να την μεταφράζω και να την μεταφέρω στο κάθε μουσικό όργανο που παίζω. Για να μην παρεξηγηθώ, η ψυχή μου είναι η ποντιακή λύρα. Τα άλλα όργανα που έχετε δει και μπορείτε να μπείτε και στο κανάλι μου στο YouTube να το δείτε, Ματθαίος Τσακουρίδης με λατινικούς χαρακτήρες, μπορείτε να δείτε εκεί αρκετά πράγματα και πληροφορίες για το πόσα όργανα παίζω. Τα οποία τα παίζω σε ένα επίπεδο που να ικανοποιεί εμένα και τις προσωπικές μου αναζητήσεις. Και λέω να δούμε και ένα εξαιρετικό απόσπασμα που παίζεις μερικά από αυτά τα έγχορδα μουσικά όργανα. Να το δούμε. Thank you.
Επειδή είμαστε σε ενότητες λαϊκές, έφερα το μπουζούκι της Ινδίας, το μπουζούκι του Αφγανιστάν. Καλά, έφερα και μία λίρα από τις 228 που έχει σπίτι. Εύχομαι να πρόσεξες πάρα πολύ πώς να τα φέρεις εδώ, γιατί μία χορδή αν κοπεί πρέπει να πάμε στο νέο Δολκί να τη φτιάξουμε. Θα πάει ο Ανδρέας εδώ, αυτός μας το έφερε. Είναι το ειδικό σαρότ, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα υπέροχο όργανο και θα σας δείξω πώς παίζει ελληνική μουσική. Φανταστείτε τώρα έναν Ινδό να χορεύει ζεϊμπέκικο, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ε, καλά το λέω ή όχι. Ρεμπάπ, όπως λες και εσύ, κεμπάπ. Είναι το αφγανικό ρεμπάπ, έχει 19 χορδές και θέλει κούρδισμα. Και ξέρετε, σε αυτές τις χώρες μέρος της συναυλίας είναι και το κούρδισμα. Οπότε θα κουρδίσω 19 χορδές και σε λίγο κοντά σας. Πιείτε ένα ποτό, σε 3,5 ώρες πάλι πίσω. Κάτι λαϊκό όμως, κάτι λαϊκό. Πολύ λαϊκό. Να το τραγουδήσουμε όλοι μας, όλοι. Θεατές μας, το τι εννοώ όταν λέγω είναι κάτι ένα εξαιρετικό που δεν μπορεί να πιστέψει κανείς αυτό που μπορείς να κάνεις, Μαθαίο, συγχαρητήρια και πάλι. Λοιπόν, θα ήθελα να αφαιρθούμε και λιγάκι έτσι στη σκηνή μαζί με τον αδελφό σου, τον Κωνσταντίνο. Αυτό που παρουσιάζεται, δηλαδή είναι, λέγεται ψυχή και σώμα, όμως πραγματικά τα δίνεται όλα. Και θα αναφερθώ σε ένα το πώς βλέπω όταν κρατάς τη λύρα, είναι σαν να κρατάς ένα ιερό κοιμήλιο. Είναι σαν να κρατάς την αγαπημένη σου και δεν θέλεις να φύγει από τα χέρια σου. Τέλος πάντων, είναι ένα αίσθημα πολύ βαθύ.
Από ό,τι εκφράζεις αυτό. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Θα αρχίσω να το λέω και εγώ τώρα αυτό που είπες, αγαπητή μου Βάσο. Σίγουρα θεωρώ την ποντιακή λύρα προέκταση του σώματός. Η ποντιακή λύρα είναι το σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού πλέον, γιατί οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας δεν πρόλαβαν. Ήρθανε στην μητέρα Ελλάδα, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι ρίζες του παππού μου ήταν από την Τραπεζούντα και συγκεκριμένα από τη Σάντα του Πόντου. Έτσι λοιπόν η ποντιακή λύρα μεταφέρει όλη αυτή την ιστορία, όλους τους ήχους, όλα τα βιώματα, τον πόνο, τον ξεριζωμό, τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τον έρωτα, την αγάπη, όλα τα πολιτιστικά στοιχεία της ποντιακής ιστορίας με κάποιον τρόπο είναι μέσα στην ποντιακή λύρα. Εκφράζονται μέσα από την ποντιακή λύρα και είναι πολύ σπουδαίο αυτό και είναι πολύ ευτυχές και το γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι μουσικοί ασχολούνται με την ποντιακή μουσική παράδοση, το χορό, το τραγούδι και ελπίζουμε στη συνέχεια αυτή. Δεν θα σταματήσει ποτέ ό,τι και αν ακούμε ότι η παράδοση, ο πολιτισμός μας βάλλονται από ξένα στοιχεία. Εγώ πιστεύω ότι γινόμαστε περισσότερο δυνατοί και αντέχουμε. Ακριβώς έτσι, Μάθημα. Έτσι πρέπει να κοιτάμε, να γινόμαστε πιο δυνατοί μέσα από κάθε δύσκολη στιγμή. Λοιπόν, για μία παράσταση που έχετε κάνει μόνο μία φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μία παράσταση, Μύκης ο Ευξήνιος. Μύκης ο Ευξήνιος. Ήταν 25 τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζες και τον Ζόρπα δε Κρίκ. Ακριβώς, με την ποντιακίλια. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι ο τίτλος «Ψυχή και σώμα» με τον αδερφό μου είναι συμβολικός, γιατί συμβολίζει και την παράλληλη πορεία που έχουμε οι δύο αδερφοί και στη ζωή και στη μουσική. Σας το λέω με απόλυτη έτσι, αυτοπεποίθηση ότι είναι κάτι μοναδικό αυτό το μουσικό στυλ. Διότι παντρεύει διαφορετικά μουσικά στυλ με μια εξαιρετική ομάδα μουσικών, που είμαστε μαζί τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μπορούμε και παίζουμε κλασική μουσική, παραδοσιακή μουσική, ελληνική μουσική, έντεχνη, λαϊκή, όπως θέλει να την προσδιορίσει και να την κατηγοριοποιήσει ο καθένας και ξένη και γι' αυτό έχει αυτό το ενδιαφέρον, έχει αποκτήσει αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ο Μίξο Ευξήνιος ήταν μια μοναδική παράσταση, μια μοναδική προσπάθεια που κάναμε να προσεγγίσουμε κάποια σπουδαία έργα του μεγάλου μας Μίκη Θεοδωράκη και να παιχθούν για πρώτη φορά, σε πρώτη παγκόσμια, από την ποντιακή λύρα. Το μπουζούκι να μην πρωταγωνιστεί, να πρωταγωνιστεί η ποντιακή λύρα και το μπουζούκι να έχει έναν συνεδευτικό ρόλο, όπως τραγούδι, όπως ο Ζορμπάς και άλλα. Ήταν τιμή για εμάς που παίξαμε ρεπερτόριο του Μίκη Θεοδωράκη, διότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, γιατί έχουμε σπουδαίους συνθέτες, πολύ σπουδαίους συνθέτες, αλλά ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ίσως ολόκληρη η Ελλάδα. Με αυτά που έχει κάνει και αυτό που έχει παρουσιάσει, είναι ένα μέρος της Ελλάδας και ο Μίκης. Και δεν θα πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό και ήταν πραγματικά χαρά μας που παίξαμε αυτό το ρεπερτόριο. Μα θέλω να ρωτήσω, μήπως έχετε κάνει και ηχογράφηση με αυτά τα τραγούδια που μπορεί... Έχει ηχογραφηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το 2019 τον Απρίλιο. Παίχθηκε στις 15 Αυγούστου της Παναγίας από την R3 και σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στο κανάλι μας. Θα μπορείτε να τη δείτε. Πολύ ωραία, θα το περιμένουμε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα ένα μήνυμα από σένα, προς την παροιμία. Ένα μήνυμα προς τους καινούριους καλλιτέχνες, ίσως μία στήριξη, μία συμβουλή. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί η τιμή ήταν όλη δική μου, που μου κάνατε
να, μετά από πολύ καιρό, και είμαι συγκινημένος που το λέω, να μιλήσω στην Κυπριακή Παροικία και στην Ελληνική Παροικία του Λονδίνου και της Αγγλίας. Ένα κομμάτι της ψυχής μου θα ανήκει πάντα εκεί. Πάντα θα ανήκει εκεί. Γιατί αυτό που είμαι τώρα οφείλεται και σε αυτά τα χρόνια. Το μήνυμά μου είναι το εξής. Να συνεχίσουμε να πιστεύουμε, να αγαπάμε τον πλησίον μας, να αγαπάμε και τους εαυτούς μας, να αγαπάμε όλο τον κόσμο και να μην φοβόμαστε τίποτα. Να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε θετική ενέργεια και να πιστεύουμε στο Θεό. Ευχαριστώ. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω από ψυχής. Που δέχεται στην πρόσκληση μας, ευχαριστούμε και λένε φίλοι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε είχαμε. Σας ευχόμαστε και σε εσένα και στον Κωνσταντίνο που ένα είσαι ό,τι καλύτερο και πάντα να παλεύετε για αυτό που αγαπάτε. Και θα κλείσουμε βλέποντας ένα ακόμη απόσπαστα. Εσένα. Να πω κάτι ακόμη. Θα ήθελα, εκτός από τους χαιρετισμούς που έδωσα, αν μου επιτρέπετε να το κάνω αυτό, στον αγαπητό μου, στους αγαπημένους μου Μάριο και Έλλη Σωτηριάδη και σε όλη την οικογένεια Σωτηριάδη, να δώσω και τους χαιρετισμούς μου στον κουμπάρο μου, τον Ντούσαν τον Στίοβιτς, έναν Σέρβο παλικάρι, και τον φίλο μας τον Λεν Λαζάρη, που μας προσκάλεσε να έρθουμε να παίξουμε στο Brunswick Center στο Λονδίνο και που πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε ξανά κοντά σας και χαίρομαι που το θυμήθηκα και μου δίνετε η δυνατότητα μέσα από την εκπομπή σας, έστω και πρόωρα, να το ανακοινώσω. Να σας πω ότι πολύ σύντομα και με μεγάλη μας χαρά θα είμαστε κοντά σας. Θα σας περιμένουμε με πολύ αγάπη και αγωνία. Καλή συνέχεια και θα απολαύσουμε ένα πολύ υπέροχο, πανέμορφο κομμάτι. Ιαν και ευλοΐαν, λέμε στα ποντιακά. Το καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε ξαδέρφια με τους Κυπρίους. Παρόμοιο είναι όντως. Σας φιλώ. Έλα πουλί με τέμεν, έλα πότε διζώσεν. Αστρόνασον ουρανών, φερό και χαρίζωσεν. Αστρόνασον ουρανών, φερό και χαρίζωσεν. Όι να σαν εμένα σαν, εσύ απαλά κι απαν. Αψιλό ψιμ και λιγάρ, λιγούμε το παλίγαρ. Αψιλό ψιμ και λιγάρ, λιγούμε το παλίγαρ. Να λέλεμα το τύψεις και το φίλε μαν το δεις. Να λέλεμα το τύψεις και το φίλε μαν το δεις. Αέτς πως εξέρωσε, αγάπω και θέλω σε. Αέτς πως εξέρωσε, αγάπω και θέλω σε. Όι να σαν εμένα σαν, εσύ απαλά κι απαν. Αψιλό ψιμ και λιγάρ, λιγούμε το παλίκαρ. Αψιλό ψιμ και λιγάρ, λιγούμε το παλίκαρ. Ζωής χαρίσμαν, αμόν παρχαρίτσι και τα πριτάνθισμαν και τη νύχτα στα ειδώνει το κελαϊδίσμαν. Εκεί της ευδαφορείς, εκεί της ευδαμ, ασπρά κι ολοπλουμιστά τα γελτά φτερά.
Εκεί τις εβδά φορείς, εκεί τις εβδά άσπρα κι ολοκλουμιστά τα γελετά φτερά. Εκεί τις εβδά φορείς, εκεί τις εβδά άσπρα κι ολοκλουμιστά τα γελετά φτερά. Εκεί τις εβδά φορείς, εκεί τις εβδά άσπρα κι ολοκλουμιστά τα γελετά φτερά.